πω κάτι άλλο. 84 χρόνια μετά, όρθιο είναι γνωστό ότι ιδρύθηκε 9 Ιουνίου του 1925 και ιδρύθηκε ως ένα λαϊκό σωματείο από ανθρώπους του μόχτη και της εργασίας, από σταφυδεργάτες, οικοδόμους και άλλους ανθρώπους. Και σιγά σιγά το σωματείο αυτό άνοιξε την αγκαλιά του και μπήκαν μέσα άνθρωποι όλων των κοινωνικών στρωμάτων. 1976, μια άλλη πορεία. Ξεκινά μια λαμπρή πορεία στην πρώτη εθνική. Είναι η ομάδα, η περιφερειακή, που είχε 33 συνεχή έτη. Είναι γνωστό ότι πολλές άλλες μεγάλες ομάδες κατά καιρούς είχαν υποβαστεί. Εκπροσώπησε το Ηράκλειο, την Κρήτη, τη χώρα, σε όλες τις διοργανώσεις και μας έκανε περήφανος. Και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω για αυτή τη μεγάλη πορεία όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν. Όλους. Παράγοντες διαχρονικά. Γιατί η πορεία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τον Εραστέχνη Όφη, διαχρονικά και σήμερα, με τον πρόεδρο του Λογικού Συμβουλίου. Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω και την οικογένεια Βαλιογέννη, που βοήθησε τα χρόνια αυτά για να έχει η ομάδα αυτή τη λαμπρή πορεία. Να ευχαριστήσω και τους ιδιοκτήτες τα τελευταία χρόνια, τους αδελφούς Βατσινά, και να τους ευχαριστήσω γιατί σήμερα ολοκληρώσαμε και το σωματείο αλλά σελίδα. Ολοκληρώσαμε τη μεταβίβαση των μετοχών. Με μια μετάκλητη συμβουλογραφική πράξη μου δίνουν τη δυνατότητα να διαπραγματευτώ και να πουλήσω τις μετοχές πάλι στο λαό. Έτσι όπως ξεκίνησε όταν ιδρύθηκε. Λοιπόν, λαϊκό σωματείο ιδρύθηκε, λαϊκό σωματείο θα ξαναγίνει. Και θέλω να σας πω ότι το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα ενότητας. Πραγματικά ενότητας. Να ξεχάσουμε ό,τι υπήρχε. Και να υπηρετήσουμε όλοι μαζί το σωματείο. Η νέα σελίδα που ανοίγει, της λαϊκής συμμετοχής, της πολυμετοχικότητας, θα είναι και αυτή μια λαμπρή πορεία. Βέβαια το σωματείο ξεκινά από τη Β' Εθνική, με τις αντικσιότητες που υπάρχουν σήμερα, αλλά είμαστε όλοι αισιόδοξοι με την πορεία, αλλά και την ενίσχυσή μας. Πάνω απ' όλα των φιλάθλων, τους οποίους ήθελα και αυτούς ιδιαίτερα να ευχαριστήσω, γενικά ιδιαίτερα, για αυτή τη μεγάλη στήριξη και αυτή τη μεγάλη όθηση που έδωσαν για να ξαναγίνει το σωματείο λαϊκό, και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Μαζί και με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τον Νίκο τον Μαχλά, θα εργαστούμε και τον Εραστέχνη Όφη, θα εργαστούμε για αυτή τη λαμπρή πορεία. Τις επόμενες μέρες ή τις επόμενες ώρες ή και το βράδυ ακόμα, που το σωματείο θα ξεκινήσει την προετοιμασία, θα σας ανακοινωθούν και διάφορες λεπτομέρειες πώς θα γίνεται η πώληση του μετοχών. Θέλω επίσης να τονίσω προς κάθε κατεύθυνση ότι όλες τις διαδικασίες θα είναι διαφανείς. Θα υπάρχει έλεγχος, πλήρης έλεγχος. Θα υπάρχει επιτροπή, θα υπάρχει διαβούλευση, θα υπάρχει ίδια κοινωνία, για να πω και κάτι από τις ρίζες μας, τις αξίες που πιστεύω, θα υπάρχει κοινωνικός έλεγχος. Σε αυτό να μην έχετε καμία αμφιβολία. Δεν είναι κανείς πίσω.